Το ζητήσαμε και στη διάσκεψη των Προέδρων και πραγματικά μας προβλημάτισε και δεν καταλαβαίνουμε τη σπουδή να τεθεί τόσο γρήγορα στη συζήτηση στις Επιτροπές ένα νομοσχέδιο των 400 σχεδόν άρθρων που κατατέθηκε προχτές το βράδυ και σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η συζήτηση στην Επιτροπή. Δεν βοηθάει. Καταλαβαίνουμε ότι σε μεγάλο όγκο το νομοσχέδιο είναι κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ωστόσο δεν βοηθάει να μελετηθεί σε βάθος και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και ολοκληρωμένα. Θα κάνουμε βέβαια μια πρώτη τοποθέτηση και θα επιφυλαχθούμε τα υπόλοιπα για την κατάρθρον συζήτηση. Με το συζητούμενο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση, συνεχίζοντας από εκεί που είχε σταματήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, κάνει ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση που έχει χαράξει για μια δικαιοσύνη ακόμα πιο ταξική, απροκάλυπτη θα λέγαμε ταξική, δηλαδή πιο φιλική και αποτελεσματική για τις επιχειρήσεις, αλλά πιο εχθρική και απρόστη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Μια δικαιοσύνη ακόμα πιο αντιδραστική και χειραγωγημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση και τα μεγάλα συμφέροντα μέσω της πολύμορφης ιδιωτικοποίησής της, όπως είναι η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται. Και βέβαια τις προθέσεις αυτές, κύριε Υπουργέ, το όρομα για το πώς αντιλαμβάνεστε τη δικαιοσύνη το παρουσιάσατε πρόσφατα στο λεγόμενο φόρουμ των Δελφών από κοινού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Πικραμένο. Αποτυπώνει ουσιαστικά η τοποθέτησή σας αυτή την πρόθεσή σας για μια τέτοιου είδους δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη καλύτερα ελεγχόμενη, με διαχωρισμό των δικαστών σε τακτικούς και επιθετία, με ουσιαστική κατάργηση της συνταγματικής πρόβλεψης περί ισοβιότητας και με διαρκείς εξετάσεις των τακτικών δικαστών, με μείωση του αριθμού τους μέσω και του λεγόμενου δικαστικού καλλικράτη, με κατάργηση της επετηρίδας. Πιο συγκεκριμένα, για το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, ο βασικός κορμός του είναι βέβαια η κωδικοποίηση της υπάρχουσας διάσπαρτης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μαζί όμως με την εισαγωγή νέων αντιδραστικών διατάξεων, ώστε να προσαρμοστεί η λειτουργία τους στις κυβερνητικές επιδιώξεις, προς όφελος φυσικά των επενδυτών, δεν το κρύβεται άλλωστε ότι είναι αυτή η έγνοια σας, των επιχειρηματικών ομίλων και σε βάρος των εργαζομένων, των μικρών βιοπαλλεστών επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των οικονομικά αδύναμων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Και αυτή επιχειρείται να εφαρμοστεί με μια σειρά διατάξεις, όπως είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γενικού Επιτρόπου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Προέδρων των Τμήματων, με διάφορες διατάξεις που προβλέπονται. Η εμπέδωση της αντιδραστικής διαδικασίας της λεγόμενης πρότυπης ή πιλωτικής δίκης, που κατατείνουν ουσιαστικά στην πιο συγκεντρωτική και αδιαφανή λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να ελέγχονται καλύτερα από τα πάνω οι αποφάσεις του, κατά τον τρόπο, κατά ανάλογο τρόπο που γίνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπως και ο περιορισμός της αρχής της δημοσιότητας της δίκης, με την παραπομπή υποθέσεων στο Συμβούλιο, όπως προβλέπει το άρθρο 93. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τον αντιδραστικό χαρακτήρα των σχετικών διατάξεων που εισάγονται είναι αυτή του άρθρου 301 παράγραφος 2 που κατοχυρώνει και νομοθετικά τη δυνατότητα της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ορίζει τα αποτελέσματα της απόφασης σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης ή διενέργειας της προσβαλόμενης πράξης ή παράληψης της διοίκησης. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό μπορεί το δικαστήριο να χαρίζει χρόνο στην παρανομία της διοίκησης και αυτό λέτε για λόγους προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Είναι προκλητικός ο τρόπος με τον οποίο το εισάγεται στο νομοθέτημα. Δηλαδή λέτε ότι μια παράνομη ενέργεια του δημοσίου να μπορεί να επιφέρει επιβαρυντικά ενδεχομένως αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν αναδρομικά. Θυμόμαστε άλλωστε και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους συνταξιούχους. Και όλα τα παραπάνω συνοδεύονται βέβαια και με αύξηση των παραβόλων στο δικαστήριο, ακόμα και για τις συνταξιδοτικές υποθέσεις, ώστε να τεθούν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των οικονομικά πιο αδύνατων σε αυτό. Θα αναφερθούμε στα παραπάνω πιο αναλυτικά στην κατάρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, επειδή τώρα δεν θέλω να μπω σε ένα προς ένα τα άρθρα. Ιδιαίτερα σημαντικά,
που αναδεικνύουν, αν θέλετε, και σε όλο το μεγαλείο της το ρόλο που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ορδινάντσα του μεγάλου κεφαλαίου. Θεωρούμε τα άρθρα 359 και 360 του νομοσχεδίου για την ίδρυση των ειδικών τμήματων στα πολιτικά πρωτοδικεία και εφετεία της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για τις επενδυτικές, όπως λέτε, υποθέσεις που ενδιαφέρουν ζωηρά τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι πραγματικά πρόκληση να νομοθετείτε πολυτελείς διαδικασίες fast track την ώρα που όλες οι άλλες υποθέσεις για τον λαϊκό κόσμο, τους εργαζόμενους, πάσης φύσεως, ακόμα και εργατικές διαφορές που βαλτώνουν και χρονίζουν στα δικαστήρια. Ακούσαμε και τον εισηγητή της πλειοψηφίας να αγωνιά για την ταχύτητα απόδοσης της δικαιοσύνης για τους επενδυτές. Δεν βλέπουμε βέβαια την ίδια αγωνία να υπάρχει και για τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους. Δημιουργείται δηλαδή και με τη βούλα προκάλυπτα πια δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων για πολίτες δύο ταχυτήτων που εξάλλου είναι γνωστό ότι υπάρχουν. Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται και για τα διοικητικά δικαστήρια. Ήδη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με υπόμνημά της που δημοσιοποίησε αντιτίθεται σε αυτές τις διατάξεις με σοβαρά νομικά επιχειρήματα. Έχουμε ζητήσει και την ακρόασή της κατά την συζήτηση με τους φορείς. Θεωρούμε ότι πρέπει να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις της. Ωστόσο, από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει κλειστά τα αυτιά της σε κάθε φωνή, όχι μόνο από τους εργαζόμενους και το λαό, αλλά ακόμα και σε κάθε φωνή που προέρχεται από τον ίδιο από τους ίδιους τους δικαστές και τον νομικό κόσμο, που δεν συνενεί σε μια δικαιοσύνη πλήρως υποταγμένη σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις κυβερνητικές επιδιώξεις που τα υπηρετούν. Δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαία ότι και η ουσιαστική στήριξη που ουσιαστικά έδωσε η κυβέρνηση και εξακολουθεί να δίνει αυτή την περίοδο στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο και την ανατροπή του εκλεγμένου αλλά ενοχλητικού σίγουρα στην κυβέρνηση Προεδρίου, της μεγαλύτερης δικαστικής ένωσης της χώρας, της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Με αποτέλεσμα για όλο αυτό το διάστημα, για όλα τα νομοθετήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, να μην υπάρχει ουσιαστικά και δυνατότητα συζήτησης και με αυτόν τον χώρο των δικαστών. Αυτό που καταφέρνετε όμως με τέτοια νομοσχέδια είναι να εκτίθεστε ακόμα περισσότερο στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και πιο ειδικά τους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης, τον νομικό κόσμο, για τους αντιλαϊκούς στόχους που υπηρετείτε, από κοινού φυσικά με ό,τι μέχρι τώρα έχει πράξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, με τα οποία συμπλέεται στη βασική κατεύθυνση, αλλά διαφέρεται μόνο στις μορφές και τον τρόπο υλοποίησής της. Ο λαός σας παρακολουθεί, βγάζει τα συμπεράσματά του και θα αντιδράσει ανάλογα, αργά ή γρήγορα, ακόμα και αν δεν το περιμένετε. Θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Επιφυλασσόμαστε για την τοποθέτησή μας στα επιμέρους άρθρα. Ευχαριστώ.